Τεχνική κατάληψη στο Δημαρχείο της Πάτρας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΟΤΑ. Καμία ανάπαυση, μαχητικότητα και προχωρούμε μπροστά. 12 του μήνα γενική απεργία. Να βροντίξει η Πάτρα, όλοι οι εργαζόμενοι, στον αγώνα να υπερασπιστούμε όλους αυτούς που λιώνουν από τα μέτρα τους. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην κατάργηση του καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών των υπαλλήλων στην καθαριότητα, σε ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού καθώς και στο νέο μισθολόγιο και το σύστημα αξιολόγησης που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Θα τους απαντήσουμε με αγώνες ταξικούς, με κατεύθυνση την πλήρη ανατροπή τους. Ξεκινάμε σήμερα και δεν σταματάμε, γιατί δεν έχουμε και άλλο δρόμο να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας, να κατακτήσουμε το μέλλον. Τα βαρέα και ανθυγιεινά και η επέκταση του ορίου ηλικίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 10 χρόνια πρόσθετης δουλειάς σε έναν κόσμο που έχει ματώσει και έχει πληρώσει τα ένσημά του, δηλαδή να μην ζήσει. Με τον υδρότα του βγάζει το ψωμί του, πρέπει να είναι ενωμένος. Να φύγουμε από τις προκαταλήψεις. Εξάλλου, η ΠΟΕΟΤΑ θα συμμετάσχει και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 12ης Νοεμβρίου, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα συνεδριάσει για τον προγραμματισμό των επόμενων αγωνιστικών δράσεων και παρεμβάσεων. Με αυτό το πανό συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και στον Δήμο Ερυμάνθου στη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ. Το σύνθημα που συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο σε πανελλαδικό επίπεδο. Με το πανό που αναρτήθηκε έξω από το Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, ενώ στις κινητοποίησεις συμμετείχε και η Δημοτική Αρχή.